Πάμε όμως τώρα, όπως κάθε Τετάρτη, να υποδεχτούμε την συνεργάτη δάμα, την Μαρία Τιγκύργου, για να μιλήσουμε για εναλλακτικό αθλητισμό. Μαρία. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Σε βλέπω σήμερα ανανεωμένη πάλι. Εντάξει, προσπαθώ κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Κάνεις κάτι διαφορετικό, έτσι. Και νομίζω έχεις να μας πεις πάλι πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με τον αθλητισμό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα έγιναν στην πόλη μας. Να ξεκινήσουμε την ιστιοπλοεία. Όπως θα καταλάβουν και εδώ οι συμπολίτες μας, το Σαββατοκύριακο ή το Σάββατο, λόγω κακών καιρικών συνθήκων, δεν πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες. Την Κυριακή όμως είδαμε ένα απίστευτα ωραίο θέαμα στη λίμνη, την Παμβότιδα, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας που έγινε εδώ στην πόλη μας. Εντυπωσιακό θα έλεγα το θέαμα. Γέμισε η λίμνη πανιά. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί αυτό και δεν ήξερα ότι γίνονται και σε λίμνη, ας πούμε, αυτοί οι αγώνες. Ναι, είναι αυτή. Εντυπωσιακότατο το θέαμα. Το περιφερειακό πρωτάθλημα ιστιοπλοείας για σκάφη τύπου Optimist για παιδιά και σκάφη τύπου Laser 4-7 για εφήβους. Όπως είπα και πριν το Σάββατο, δεν πραγματοποιήθηκαν αγώνες δυστυχώς λόγω της κακής καιρικής κατάστασης που επικρατούσε στην πόλη μας. Την Κυριακή όμως μας αποζημίωσε το θέαμα. Στους αγώνες συμμετείχαν πάνω από 100 αθλητές από τη Βόρειο Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και τα Ιωάννινα. Πρώτη φορά πραγματοποιούνται αγώνες στην πόλη μας σε αυτή την κατηγορία. Εξαιρετική διοργάνωση και στο Επιλογικό Σύλλογο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, όλοι θέλουμε και οι διοργανωτές και εμείς οι πολίτες εδώ πέρα, ο Δήμος, γενικά όλη η πόλη. Μας αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις να γίνονται. Κάτι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπα και πριν. Ένα άθλημα που είναι τελείως ξένο για εμάς εδώ που είμαστε, του βουνού, να το πω έτσι. Για εμάς εδώ, ναι, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Έτσι, έχει μπράβο. Φυσικά και Ολυμπιακό άθλημα στην Επιλογία και Ολυμπιονίκες και συμμετοχές πάντα στους Ολυμπιακούς αγώνες οι αθλητές οι Έλληνες. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτές οι μικρές ηλικίες, γιατί μιλάμε για εφήβους και παιδιά ήταν οι κατηγορίες. Πόσο ωραία και πόσο με άνεση χειριζόταν το σκάφος. Και ξανά είπα και πριν, εγώ δεν γνώριζα ότι γίνονται τέτοιου τύπου αγώνες σε λίμνη, ας πούμε. Ήξερα μόνο. Στη λίμνη ούτε εγώ ήξερα και είναι και ένα δύσκολο επίπονο άθλημα. Καλά, θα μου πεις ποιο άθλημα δεν είναι επίπονο σε πρωτοαθλητισμό. Ναι, εντάξει, ναι. Έχει να κάνει, θέλω να πω, και με τις χερικές συνθήκες. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση από άλλα. Φαντάζομαι, Χριστόφορο, ότι όλοι οι αθλητές που η προπόνησή τους και το αγώνισμά τους προϋποθέτει προπόνηση έξω από εσωτερικούς χώρους, από το ποδόσφαιρο σε πρώτη φάση, που διεξάγεται έξω. Στίβος, ο ανοιχτός στίβος. Η ιστιοπλοεία ακόμη περισσότερο, που μιλάμε για το υγρό στοιχείο. Δεν είναι απλά ότι είμαστε έξω στο κρύο ή υπάρχει μια αλφα καταπώνηση. Εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι υπάρχουν πλάνα και γενικότερα όλοι. Δεν μπορούσες να περάσεις και να μην δεις αυτή την ωραία σου εικόνα. Είπαμε, περίμενε η λίμνη άσπρη. Γεμάτη πανιά και ήταν πολύ ευχάριστη. Και πάρα πολύ ωραία τουριστική προβολή, θα πω εγώ, για την πόλη μας. Και οι φωτογραφίες που πάρθηκαν και τα πλάνα όλα αυτά. Γιατί από ό,τι διάβασα από τα site που ενημερώνω, τα αθλητικά site, ήταν πανελλήνια η προβολή αυτών των αγώνων. Μεγάλα κανάλια ασχολήθηκαν και έδειξαν πλάνα από την πόλη μας. Πολύ όμορφες εικόνες. Και ειδικά αυτές οι κατηγορίες των παιδιών. Δεν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, κάποια άλλα επίπεδα που υπάρχουν και άλλα όρια να πιάσουν. Ας πούμε, θέλουν και τους χρόνους τους και τις συμμετοχές. Όταν βλέπεις κατηγορίες παιδιών, είναι πολύ πιο ευχάριστο, πολύ πιο το θέμα, πώς να το πω, υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση. Και σε αυτούς που παρακολουθούν να παίξω, γιατί ήταν υψηλό επίπεδο, προϋποθέτει και να έχω δεν γνώριζε, ας πούμε. Παρακολουθούσα και γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Μου άρεσε όλο αυτό που έβλεπα όμως. Σωστό. Εμείς να ευχηθούμε ότι κάθε φορά θα έχουμε. Ήταν έκπληξη. Τέτοιες εκπλήξεις θα θέλαμε. Τέτοιες είναι πολύ καλές, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και βοηθάνε πάρα πολύ και οικονομικά την πόλη μας. Διότι καταλαβαίνεις όλη αυτή τη λίμνη εκεί πέρα. Από έναν καφέ να πιούμε που λέει ο λόγος. Βοηθάνε πολύ και τουριστικά και να αναδείξουμε και την περιοχή μας και οι ομορφιές. Έτσι τώρα η λίμνη, κάτι φωτογραφίες και εγώ που είδα από την διοργάνωση είναι εντυπωσιακές που τις είδε όλη η Ελλάδα. Και όπως είπα και πριν. Πολύ μεγάλα κανάλια, Πανελλήνιες Εμβέλειας, επειδή είδα πλάνα, ασχολήθηκαν και έδωσαν δέσιμότητα σε αυτό το ζήτημα. Πάρα πολύ θετική πορεία και στο πλέον, όπως ξέρω και εδώ, ο Ιστιοπλοϊκός Σύλλογος κάνει τεράστιο αγώνα. Γιατί είναι κάποια αθλήματα, όπως είπαμε αυτά, δεν μιλάμε για κουπλασία, μιλάμε για ιστιοπλοϊκό, κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και εδώ στην πόλη μας.
Εμείς το μόνο εγώ στοιχείο που έχουμε είναι η λίμνη, που είμαστε έτσι κοντά σε αυτό, και την Κουπλασία. Αυτό ήταν για μένα εντυπωσιακότατο όλο το κομμάτι της ιστοπλοείας που είδα. Και φαντάζομαι και για όλους τους συντοπίτες μας που παρακολούθησαν τη διοργάνωση. Και είναι από αυτά τα αθλήματα που λέμε πολλές φορές που έχουμε πει ότι είναι κρίμα, που δεν ξέρουμε πολύ από εμάς τους κανονισμούς περίπου, τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, όπως... Δηλαδή και στη τηλεόραση που βλέπουν στους Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Βλέπεις, οκ. Okay. Ναι, είναι κάποιες κάποιες. Ναι, αλλά δεν γνωρίζεις. Αλλά, okay. Εγώ, όπως ανέφερα και πριν, για να είμαι και ειλικρινής, παρακολούθησα χωρίς να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, ναι, τι πρέπει να γίνει. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ, μόνο που είδα πάρα πολύ κόσμο εκεί, τα παιδιά αυτά να δίνουν τον αγώνα τους, γιατί ξαναλέμε ότι αυτά τα αθλήματα τα οποία διεξάγονται έξω εξωτερικούς χώρους, είναι και η προπόνηση πολύ επίπονη. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν προϋποθέτει μόνο ότι κάνοντας ένα άθλημα θα πάω στο γήπεδο, θα κάνω μια αλφα προπόνηση, θα κάνω τη φυσική κατάσταση που πρέπει να κάνω για το άθλημά μου και να πάω σπίτι μου. Mm-hmm. Τα παιδιά ξοδεύουν ώρες στη λίμνη, στη θάλασσα, οπουδήποτε είναι το υγρό στοιχείο που πρέπει να προπονηθούν. Mm-hmm. Και νομίζω είναι άξιο συγχαρητηρίων. Και σε κερδίζει αυτό που είπες, τέτοια αθλήματα σε κερδίζει και μόνο το θέαμα. Μπορεί να μην ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά στέκεσαι και το παρατηρείς και το βλέπεις. Τώρα θα σε πάω κάπου αλλού. Για πάμε, ναι, γιατί από το υγρό στοιχείο. Ναι, μεταξύ εμένα τώρα ξέρεις, είμαι και νησιώτης. Ναι. Έχω... Ωραία, θα σε πάω εγώ τώρα στο βουνό. Για πάμε. Γύρνα πίσω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ας αφήσουμε την ιστοπλοεία, τη θάλασσα και τη λίμνη και να πάμε στο βουνό. Ωραία. Και συγκεκριμένα θα πάμε στα 3-5 πηγάδια, το χιονοδρομικό κέντρο της Νάουσας. Ναι, να πω κάτι όμως. Βεβαίως. Πριν πάμε στο βουνό. Έτσι. Γιατί. Ωραία τα λέμε, αλλά για να δούμε και κάποια πλάνα. Κοίτα εδώ τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, να δούμε και τις... Γεμίσαμε πανιά και έτσι σκάφη. Φανταστικά. Πάνω από 110 αθλητές συμμετείχανε. Mm-hmm. Εγώ θα ξαναπώ ότι έμεινα έτσι πολύ... Μου άφησε πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και είπες, ήταν εφήβων και παιδών. Παιδών και εφήβων, ναι. Mm-hmm. Και από ό,τι έχω δώσει στις σημειώσεις μου, είναι τα σκάφη τύπου optimist για παιδιά. Mm-hmm. Γιατί όπως γνωρίζω, αυτές οι κατηγορίες έχουν ναι, τύπου σκάφος. Ναι, ναι, με βάση το σκάφος. Τύπου optimist για παιδιά και σκάφη τύπου laser 4-7 για εφήβους. Για λίγο πιο μεγάλα παιδιά δηλαδή, ναι, μεγαλύτερη, ναι, κατηγορία. Μάλιστα. Και φανταστείτε όλο αυτό το θέμα τώρα που είδαμε εμείς μέσα στη λίμνη, στη λίμνη, και να γίνονται πολύ, πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Ήταν πολύ ωραίο και γι' αυτό δείξαμε εμείς κάποια πλάνα, να πάρουμε τέλος μια ιδέα για όσους τυχόν δεν, ναι, το είδανε. Εμείς, όπως είπες και πριν, ευχόμαστε όλες αυτές οι διοργανώσεις να είναι έναυσμα και για τα παιδιά να ξεκινήσουν οποιοδήποτε άθλημα, αθλητισμό. Μπορεί κάποιο παιδί να μην γνώριζε καν ότι υπάρχει ιστιοπλοεία, ναι, στην πόλη μας, λόγω της λίμνης. Μπορούν τα παιδιά όσο, να κάνουν καλές δραστηριότητες. Είναι αυτό που μας παραπέμπει σε θάλασσα. Ναι, το θαλάσσιο και όλα αυτά που γίνονται και εδώ. Mm-hmm. Και γίνονται τεράστιες προσπάθειες, όπως γνωρίζω, από όλους τους φορείς εδώ πέρα, να έχουν άνεθες και αυτά τα αθλήματα. Τέλεια. Αυτά όμως τώρα μπορείς να. Σου επιτρέπω να πάμε στο βουνό. Πάμε στο βουνό. Ναι. Λοιπόν, ντύσου καλά, γιατί πάμε στο χιονοδρομικό κέντρο, όπως είπα, στα 3-5 πηγάδια στην Άουσα, όπου διεξήχθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δρόμων αντοχής στο χιόνι. Mm-hmm. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι υπηρώτες αθλητές, Αγγέλης Απόστολος, Τσουρέκας Νικόλος και Πάπας, συγγνώμη αν δεν το λέω σωστά, Παναγιώτης, του Αθλητικού Συλλόγου Μετσόβου, κατακτώντας 11 μετάλλια στο σύνολο τα παιδιά, 7 χρυσά, 2 σμήνια και 2 χάλκινα. Μπράβο στα παιδιά. Να πούμε ότι τα παιδιά είναι προαθλητές Ελλάδος στις κατηγορίες τους, mm-hmm, δηλαδή τους άλλους έχουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα παιδιά. Και συνεχίζουν την πολύ καλή παράδοση που έχει ο Σύλλογος του Μετσόβου σε αυτό το δύσκολο και επίπονο και πολύ επιτετικό άθλημα, γιατί μιλάμε για διαδρομές πάνω από 1,2 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και παραπάνω. Mm-hmm. Δεν είναι απλά. Κάνουν και σπριντ, γρήγορες, ας πούμε, κατά βάση στο χιόνι, αλλά όταν μιλάμε για δρόμους αντοχής, μιλάμε τώρα για 5 χιλιόμετρα και ίσως και περισσότερο. Δεν ξέρω τι κατηγορίες έχει το συγκεκριμένο άθλημα. Εγώ, επειδή είδα και κάποιο υλικό από το ίντερνετ, ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο το θέαμα. Mm-hmm. Ότι σε άλλους τα 3-5 πηγάδια είναι από τα πιο όμορφα χιονοδρομικά. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέμε πάντα και εμείς, Χριστόφορο, ότι κάθε φορά που γίνεται μια αθλητική διοργάνωση, εμέσως βοηθιέται και η κάστοτε περιοχή, προωθώντας τα τουριστικά της μέρη. Και, mm-hmm, και κάθε φορά βλέπω ότι αθλήματα τα οποία εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή. Ήξερα για τους δρόμους αντοχής στο χιόνι και αυτά, δεν ήξερα ότι γίνονται εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Ναι, στην περιοχή μας. Και ήταν πάρα πολύ, πολύ εντυπωσιακή όλη αυτή, κάποια πλάνα που είδα, όλη η εικόνα. Και πολλές επιτυχίες, 11 μετάλλια, είναι σημαντικός αριθμός.
τρία άτομα κατέκτησαν 7 χρυσά, 2 σμήνια και 2 χάλκινα στις κατηγορίες τώρα εναλλάξ. Mm-hmm. Τέλεια. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Πραγματικά. Έτσι, τώρα θα αναφέρω κάποιες διοργανώσεις, οποίες τις περιμένουμε. Mm-hmm. Και με πρώτη και πολύ σημαντική διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί πρώτη φορά στην πόλη μας, είναι το πρώτο παιδικό κύπλο Ξηφασκίας. Παιδικό κύπλο Ξηφασκίας. Ξηφασκία, που την αναφέρουμε πολλές φορές και βλέπουμε διάφορα τουρνά. Εδώ έχουμε 2-3 συλλόγους στα Γιάννη, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενεργοί. Τα παιδιά έχουν πάντα επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουν. Και καιρός ήταν να διοργανώσουμε κι εμείς εδώ πέρα ένα αθλητικό event. Mm-hmm. Να πω ότι θα γίνει στις 16 Απριλίου στο κήπεδο του Πανεπιστημίου. Ωραία. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, όταν είχε διεξαχθεί το τουρνά του στο Πανεπιστήμιο και φάνηκε ο χώρος του Πανεπιστημίου, βγήκε προς τα έξω δηλαδή. Αυτό το κομμάτι, το γήπεδο το εσωτερικό που υπάρχει και το γήπεδο, όπως γνωρίζω, έξω από το πανεπιστήμιο, έχει πάρα πολύ καλό ταρτάν και γυμνάζονται πάρα πολλοί αθλητές. Mm-hmm. Οπότε τώρα, φαντάζομαι και με τη βοήθεια της περιφέρειας και όλους τους φορείς εδώ, θα ξανααξιοποιηθεί το γήπεδο του πανεπιστήμιου. Ήταν εξαιρετικός χώρος. Εγώ το είδα και από κοντά, δεν το είχα επισκεφθεί, όπως είπα και την προηγούμενη φορά. Ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις και είναι κρίμα. Mm-hmm. Να μπορούμε να διοργανώσουμε εκδηλώσεις και να μην εκμεταλλευόμαστε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Σωστό. Εμείς τώρα περιμένουμε 16 Απριλίου να δούμε και τους δικούς μας αθλητές εδώ πέρα. Αλλά φαντάζομαι, αφού είναι κύπελο, δηλαδή είναι γενική διοργάνωση, θα έχουμε και από άλλες πόλεις και θέλουμε να έχουμε από άλλες πόλεις και για την προβολή εδώ των τοπικών συλλόγων, αλλά και να γίνονται συνέχεια τέτοιες διοργανώσεις, να ξεκινάνε τα παιδιά από το σπίτι τους με χαρά. Να πάνε να συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα, σε ένα κύπελο, σε οτιδήποτε είναι αυτό που έχουμε πει. Ούτως ή άλλως δεν έχει μόνο σημασία το μετάλλιο και η διάκριση. Ναι. Έχει σημασία το παιδί να συμμετέχει, να μπει στη διαδικασία να βγει από το σπίτι του, από τη τηλεόραση, το Facebook, το ίντερνετ, δεν ξέρω τι, το PlayStation και να αθληθεί. Μιλάμε μάρκες. Έτσι, μπράβο, ναι. Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Αυτό. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ έτσι να το πω. Ναι, αλλά είμαστε τηλεόραση. Οπότε, δεν πειράζει, μεταξύ μας είμαστε, όμως καταλαβαίνετε το κλίμα που επικρατεί το οικογενειακό. Οπότε καλό είναι τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Εμείς περιμένουμε όλους τους συλλόγους της Ελλάδας, δεν ξέρω τι συμμετοχές θα έχει αυτό το κύπελο. Θα τις μάθουμε όμως. Και ελπίζω να πάνε όλα πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρω τα παιδιά που θα διοργανώσουν το αθλητικό αυτό event κάνουν εξαιρετική δουλειά και τρομερό αγώνα. Γιατί εμείς μπορούμε να βλέπουμε σαν θεατές, εμείς που παρατηρούμε και καταγράφουμε τα γεγονότα. Ένα αθλητικό event, ας πούμε, αθλητικό γεγονός, απ' έξω σαν παρατηρητές και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε φανταστεί τι έχει υπάρξει από πίσω. Mm-hmm. Πόση δουλειά, κόπος και οι αθλητές για να συμμετέχουν, οι προπονητές, οι γονείς, όλοι οι παράγοντες. Και κάθε φορά που γίνεται έτσι κάτι όμορφο, βγαίνει μια ωραία εικόνα. Σαφέστατα. Σε ένα άθλημα, οτιδήποτε είναι αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί, επιβραβεύονται και αυτοί που έχουν δουλέψει από πίσω, που συνήθως δεν φαίνονται ποτέ, mm-hmm. δεν έχουν την προβολή αυτή. Αλλά είπαμε, αθλητισμός και πολιτισμός είναι μαζί, οπότε πάντα υπάρχει κάποιο πολύ θετικό αποτέλεσμα. Σωστό. Πέρνα από το σύλλογο τον εκάστοτε που θα κάνει τη διοργάνωση και για την πόλη, για το Δήμο, έχουμε πει την τουριστική προβολή mm-hmm. και για όλους τους γενιώτες. Εγώ νιώθω πολύ περήφανη βλέποντας σιγά σιγά την εξωστρέφεια που επικρατεί στον αθλητισμό. Όταν εγώ υπήρξα αθλήτρια και πολλοί συναθλητές μου και προπονητές μου θα θυμούνται, εκτός από κάποιους αγώνες άρσης βαρών, ένα πρωτάθλημα τζούντο το 94-95, δεν είχαμε δει άλλα αθλήματα εδώ στην πόλη. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δούμε άλλα αθλήματα, να προβληθούν άλλα σπορ. Σιγά σιγά ξεκινάμε και ναι, ασχολούμαστε. Φυσικά, ακόμα ναι, ναι, ναι. Και τώρα ναι. που είπες και άρση βαρών, νομίζω έχει εγκαινιαστεί και ο χώρος ο καινούριος, το καινούριο γυμναστήριο. Το επόμενο μου θέμα είναι αυτό. Mm-hmm. Εγκαινιάστηκε δίπλα από το ΕΑΝ και από το χώρο που είχε ήδη άρση βαρών, το καινούριο κτίριο βαρέων αθλημάτων. Με το όνομα Γιώργος Οικονόμου, το ήμουνος του προπονητή Άρσης Βαρών, είναι εξαιρετικός προπονητής, όχι μόνο στο mm-hmm. πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό, την χάνει να τον γνώριζα προσωπικά τον κύριο Οικονόμου και πολλούς αθλητές από τους οποίους έχει προπονήσει. Εξαιρετικός mm-hmm. και σαν προσωπικότητα και σαν προπονητής έχει δουλέψει για τους Ολυμπιονίκες, Πυροδήμα, Κόκα, Τζελίλη, πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν καιρός να τοποθετηθεί κάποια τιμή. Σωστό. Ένας εξαιρετικός χώρος. Υπήρχε, από όσο θυμάμαι, ένας συνδυασμός και για κάποια άλλα κλίματα που ζητήσανε εκεί πέρα το χώρο. Αλλά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή από την.
Σίγουρα και μας έχει φέρει πολλές επιτυχίες και αντισβαρών, οπότε άξιζε και να δημιουργηθήκα αυτή... Εγκαινιάστηκε το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω με αγώνες, ήταν νομίζω κάπου είδα σαν περιφερειακό πρωτάθλημα, δηλαδή σαν προκρίσεις, αλλά ήταν σε όλες τις κατηγορίες. Είχε παιδες, γυναίκες, άνδρες, νεάνιδες, πάρα πολλές συμμετοχές. Εξαιρετική δουλειά αρισεβαρών στα Ιωάννη. Έχω ξαναπεί και οι σύλλογοι τοπικοί έχουν βγει όλοι μπιονίκες από εδώ. Και τα παιδιά, το καλό με αυτή την ιστορία, ποιο είναι Χριστόφορτη, δεν ξεχνάνε ποτέ την πόλη τους. Σωστό. Πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά που ζουν στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις ή έχουν αναγκαστεί να φύγουν, ας πούμε, από την Ελλάδα, δεν ξεχνάνε ποτέ από πού ξεκίνησαν. Και τους προπονητές, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό να είσαι σε μια ηλικία, ενήλικος πλέον, και να έχεις καταλάβει την πορεία σου και ποιος σε βοήθησε να φτάσεις εκεί. Και να θυμάσαι τους προπονητές. Και να αποδίδεις τα εύσημα. Έτσι, μπράβο, ναι. Αυτά. Οπότε πάει και η Αρισεβαρών, την αναφέραμε και αυτή. Αυτό είχα να πω για τις εκδηλώσεις που έγιναν εδώ στην πόλη μας. Τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ΣΕΦ, μάλλον στην αίθουσα του Take Vodo, κάτω στο Φάληρο, να είμαι πιο συγκεκριμένη, το διεθνές κύπελο Τζούντο Ηλιάδης. Πάρα πολλές συμμετοχές από ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά και εκπροσώπηση από τους συλλόγους της πόλης μας εδώ πέρα. Οι τοπικοί σύλλογοι δίνουν πάντα τα παρόν στα μεγάλα τουρνά στο τζούντο. Θα ήθελα να σταθώ στο ότι αυτή η διοργάνωση έχει πάρα πολλά χρόνια που πραγματοποιείται στην Αθήνα με τεράστια επιτυχία. Με κάτους αγώνες ακολουθεί κάμπ, προπονητικό κάμπ. Δηλαδή οι αθλητές μπορούν να μείνουν στην Αθήνα. Υπάρχουν παροχές, νομίζω στο Λουτράκι θα γίνει το προπονητικό κάμπ. Υπάρχουν πολύ καλές δομές για διατροφή γιατί μόνο των αθλητών με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτό τι σημαίνει ότι γίνεται ο αγώνας, γίνεται το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα όμως αυτοί οι αθλητές έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να προπονηθούν και με κάποια παιδιά που ήταν και αντίπαλοι, ας πούμε, στον αγώνα. Ναι. Δίνει τεράστια δυνατότητα για να κοινωνικοποιηθούν αυτά τα παιδιά, να ανταλλάξουν κουλτούρες. Γιατί ένα άθλημα δεν έχει μόνο μία σχολή, όπως όλα τα σπορ. Η κάθε χώρα, κάθε προπονητής έχει το δικό του, ας πούμε, μοτίβο. Αυτά τα προπονητικά κάμπ είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί δίνουν την δυνατότητα και στον προπονητή και στον αθλητή να αλλάξει και τις εικόνες που έχει. Σαφέστατα. Γιατί είπαμε και μέσα στον αθλητισμό μπορείς να δημιουργήσεις φιλία. Μπορείς στον αγώνα να είσαι αντίπαλος, αλλά έξω του τερέν, του ταρτάν, του οτιδήποτε. Ναι, ναι, αυτό δίνει και όλη αυτή την ωραία αίσθηση του αθλητισμού και τις προσωπικές σχέσεις που μπορεί να δημιουργήσεις γιατί κάθε φορά λέμε ότι κάνουμε αθλητισμό για τη γυμναστική, για την κοινωνικοποίηση, αλλά το προσωπικό όφελος που έχει ο κάθε αθλούμενος, όχι μόνο τα παιδιά που αναφέρουμε πάντα, στην κοινωνικοποίηση, στο πώς θα διαχειριστεί τον εαυτό του, το θυμό του, γιατί είναι και μια πολύ καλή εκτόνιση η γυμναστική, το έχουμε ξαναπεί όλα τα σπορ, όλα τα αθλήματα, όχι μόνο οι πολεμικές τέχνες. Και κάθε φορά αυτά τα προπονητικά κάμψη στις μεγάλες πόλεις, να πω και στις μεγάλες διοργανώσεις, στο εξωτερικό, κάθε φορά μετά από τουρνουά ή αγώνες, ακολουθεί προπονητικό κάμπ. Για πάρα πολλούς λόγους. Λίγοι από αυτούς που αναφέραμε εδώ πέρα ισχύουν πάντα. Οπότε εμείς να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά εδώ της πόλης μας που θα συμμετέχουν και στους προπονητές. Θα ξαναπώ ότι επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω και θα παρακολουθήσω και τώρα για τους αγώνες, είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας να έρχονται αθλητές από όλη την Ευρώπη όμως, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, για να συμμετέχουν σε ένα τουρνουά. Τιμώντας έναν Ολυμπιονίκη, ο οποίος μόνο επιτυχίες έχει να μας φέρει και όπως ξαναείπα, είναι ένας πάρα πολύ απλός και ταπεινός άνθρωπος. Τέλεια. Και αν έχεις τελειώσει. Αυτά ήταν από μένα τα σημερινά. Θα μιλήσουμε λίγο και πολύ γρήγορα για το Ρίο 16. Μας αρέσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάντα, φυσικά. Και να πούμε για το πόλο γυναικών που είχαμε την αποτυχία. Δεν τη λες αποτυχία. Τέλος πάντων, υπήρξε ο αγώνας με τη Ρωσία στις γυναίκες, έληξε 10-10 στην κανονική περίοδο και στα πέναλτι δυστυχώς αποκλείστηκε η γυναική ομάδα από τη συνέχεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου. Η αντρική ομάδα του Πόλο είναι, συμμετέχει στην Ολυμπιάδα. Παιδιά, ναι. Το προολυμπιακό τουρνουά δεν έφερε τύχη στις γυναίκες, εν πάση περιπτώσει. Είναι σημαντικό που φτάσανε μέχρι και το προολυμπιακό τουρνουά. Εγώ αυτό που θέλω να πω, νομίζω ότι αυτό που ανέφερες και πριν δεν ήταν τυχερή. Όταν αναφερόμαστε σε αθλήματα, ειδικά ομαδικά, δεν είναι μόνο η ευθύνη στον έναν αθλητή, στον είναι και η τύχη, είναι και η τύχη. Είναι και η τύχη. Αν εγώ ήμουν από τους τυχερούς, από που είδα και τον αγώνα και εντάξει, δηλαδή το να είσαι 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του μάτς, 19 μπροστά η Ελλάδα και στα 4 δευτερόλεπτα να ισοφαρίζεσαι, μετά στα πέναλτι είχαμε και κάποια δοκάρια, εντάξει. Αυτό ακριβώς συνέβη και χθες με την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Επίσης που ήρθε από την Ισλανδία 3-2, ναι. 2-1 και χάσαμε με 3-2. Επειδή παρακολούθησα, εγώ παρακολούθησα αυτόν τον αγώνα, τώρα πώς να το τοποθετήσω.
τα λάθη, όπως και στον αγώνα του πόλου που είπες, και τα λάθη που γίνονται πάντα μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο, δεν κοστολογούνται σαν λάθη, πώς να το πω, καριέρας. Ναι, κανένας δεν κάνει λάθος για να χαλάσει την εικόνα του, την αθλητική του πορεία. Όλοι προσπαθούν, γιατί είπαμε είναι ένα ομαδικό άθλημα, ένα ομαδικό σπορ. Μπορεί να είμαι σε κακή μέρα και να κάψω και τους άλλους 5, τους άλλους 11. Ναι. Λοιπόν, αλλά το ατομικό άθλημα, επειδή αναφερόμαστε τώρα γενικότερα σε όλα τα σπορ, έχει αυτή την, πώς να το πω τώρα, χαρά και λύπη ταυτόχρονα να λάβει την ευθύνη σου. Ναι. Όταν είσαι εσύ και αυτός πολύ. Είσαι και ο αυτός σου. Ούτε καν ο προπονητής απ' έξω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λάβει κανείς την ευθύνη σου, γιατί είσαι εκεί μέσα, είσαι ένα άτομο μόνος σου και έχεις να κάνεις όπως είναι και το τένις. Ναι, η άρση βαρών που αναφέραμε και πριν. Το ότι βλέπουμε απ' έξω εμείς ότι ένας αθλητής πάει απλά και σηκώνει μια άψυχη μπάρα και νομίζουμε ότι καλά, αυτός τώρα. Αυτός είναι αντιμέτωπος με τον πιο μεγάλο εχθρό που έχει ο κάθε αθλητής, τον εαυτό του. Λοιπόν, οπότε να μην αδικούμε κανέναν αθλητή και καμία λάθος, ας πούμε, κίνηση ή την αποτυχία για τα κορίτσια που είπες. Εγώ θεωρώ ότι κάθε φορά και μόνο που αγωνίζονται οι αθλητές οι Έλληνες, με τις αντίξωες συνθήκες που λέμε πάντα και μέσα στην κρίση, τα προβλήματα που έχουμε, άξιες συγχαρητήριων οι κοπέλες και να πούμε ότι για την ομάδα. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι ότι δεν προσπαθήσαν ή ότι χάσανε με μεγάλη ναι, φορά. Ναι. Ήταν για 9 δευτερόλεπτα στο Ρίο, ας πούμε. Και μετά στα πέναλτι, εντάξει. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Είναι συγκλονιστικό. Και αν με επιτρέπεις να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι που είπε, Χριστόφορο, ότι φαντάσου και τι μαθήματα ζωής παίρνει ένας αθλητής από αυτές τις εμπειρίες. Δεν μπορεί να μην επηρεαστεί και στην προσωπική σου ζωή και γενικότερα στην κοινωνία. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε καλή επιτυχία στους άνδρες. Οι άνδρες είναι στο πόλο. Στο Ρίο θα δούμε πώς θα πάνε. Από τις καλύτερες ομάδες, ναι, γενικότερα το πόλο στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, έχει πάρα πολύ καλή ιστορία και οι γυναίκες. Εντάξει, είπαμε, μια αποτυχία δεν σημαίνει ότι. Εντάξει, ναι, μια αποτυχία είναι. Απλά εμείς έχουμε την κακή τάση εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να τα ισοπεδώνουμε δηλαδή, όλα. Ναι. Την επόμενη μέρα θα γράψουν οι εφημερίδες γενικά ότι όπως και αυτά θα πιάσουν κάποια θέματα και θα τα κάνουν. Ναι. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο πιο υπηκείς. Αυτό. Τίποτα. Η προσπάθεια ήταν αξιέπαινη. Και αξιέπαινη, ναι. Εντάξει, είπαμε. Για λίγο χάθηκε η πρόκληση, δεν πειράζει. Πάμε για Τόκιο. Μ' αρέσει που είσαι για το Τόκιο. Γιατί όχι. Σύντομα, ποιο είναι ο επόμενο στόχο. Εντάξει, είναι τα παγκόσμια, είναι και αυτά, οκ. Okay. Ναι. Αλλά μιλάμε για Ολυμπιακούς αγώνες. Και πέρα από αυτό, Χριστόφερ, λέγοντας ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, μια συμμετοχή που λέμε εμείς τώρα, φαντάζω ότι είναι χρόνια προετοιμασίας. Ναι, η Ολυμπιακή είναι σταθμός στην καριέρα ενός αθλητή και του προπονητή. Η Ολυμπιάδα, όλοι γι' αυτό ζούνε. Αλλά και το παγκόσμιο πρωτάθλημα και το πανευρωπαϊκό, αλλά το παγκόσμιο ακόμη είναι η ίδια προπόνηση και η προετοιμασία. Φαντάσου οι ίδιοι αθλητές που θα είναι στην Ολυμπιάδα. Πήραν τις προκρίσεις από τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Εκεί έγιναν, ας πούμε, οι πρώτες. Ναι. Εντάξει, το παγκόσμιο είναι εν μέρη και μία μήνυ Ολυμπιάδα. Είναι μία μήνυ Ολυμπιάδα, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Σε όλα τα σπορ. Σε όλα. Ναι. Τώρα, αν βρεθεί σε μία κακή μέρα, ένας αθλητής, μία ομάδα, όπως ανέφερε τώρα για τα κορίτσια, να μην είναι πάρα πολύ τυχερή. Εντάξει, έτσι είναι και η καθημερινότητά μας. Σωστό. Πώς μπορούμε κάθε φορά να υπερπηδούμε τα εμπόδια. Μία κερδίζεις, μία χάνεις. Σημασία έχει να. Πώς το λέει το ρητό, μπορεί να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Επιβάλλεται, πραγματικά. Mm-hmm. Και αυτά είναι και μαθήματα και για μικρούς αθλητές, γιατί κάθε φορά αναφερόμαστε και στα σπορ τα ωφέλη που έχουν στα παιδιά. Να βάλεις πέρα σε μια διαδικασία τέτοια και στο ομαδικό άθλημα, ακόμη περισσότερο, να αφομοιώσει τη νίκη ή την ήττα. Αυτό το παιδί μπορεί να βλέπει απλά ένα σπορ, ένα άθλημα, όταν είναι σε μια μικρή παιδική ηλικία, μεγαλώνοντας, τι εμπειρίες μπορεί να αποκομίσει από όλο αυτό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν το σχολείο είναι, θα πω εγώ. Σαφέστατο. Τέλεια. Νομίζω τα πάμε όλα και σήμερα. Τα πάμε όλα και σήμερα, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μαρία, που είσαι μαζί μας. Καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε εξάλλου. Είδες, έχεις αρχίσει να μας φέρνεις καλεσμένους και μας ανοίγεις την όρεξη. Θα συνεχίσουμε. Έτσι.